Ελάτε να πάμε μέχρι τα Χανιά παρέα να συναντήσουμε έναν κύριο, ο οποίος θα κάνει κάτι το διαφορετικό, κάτι το ξεχωριστό, ένα τρομερό εγχείρημα, λένε πολλοί. Τον βλέπετε στα πλάνα σας και βέβαια μας έρχονται και πολύ όμορφες εικόνες από τα Χανιά, θάλασσα πίσω, λουόμενοι εμείς εδώ στην εκπομπή. Δεν πειράζει ωστόσο, έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να δούμε, το είπαμε. Πάμε να συναντήσουμε τον Βασίλη Βροντάκη. Κύριε Βροντάκη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα και στην Κρήτη TV. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά. Νομίζω ετοιμάζεται ένα τρομερό εγχείρημα, το είπα και προηγουμένως. Νομίζω 40 μίλια να διανύσετε κολυμπώντας. 20 μίλια. 20 ναυτικά μίλια. 20 ναυτικά μίλια. Γύρω στα 40 χιλιόμετρα θα βγει. 40 χιλιόμετρα. Συγχωρέστε με λοιπόν. 40 χιλιόμετρα υπολογίζουμε. Πάλι είναι πολλά, κύριε Βροντάκη μου. Εδώ εμείς προσπαθούμε να κολυμπήσουμε για 5 λεπτά. Κανονικό κολύμπι στη θάλασσα και κουραζόμαστε. Επομένως για εσάς, για μας φαίνεται αυτό που κάνετε εσείς ένας άθλος και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα πολύ πολύ σημαντικό λόγο και σκοπό και γι' αυτό θέλω να μας μιλήσετε. Και πάλι καλησπέρα καταρχάς σε όλη την Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή για να αναδείξουμε τον ορίζοντα και δεν ήταν στόχος μου να δημοσιοποιηθώ εγώ προσωπικά, απλά να αναδείξουμε τον ορίζοντα και το έργο που κάνει με αυτό το εγχείρημα που θα προσπαθήσω να πετύχω την Παρασκευή 21 του μήνα από τη χώρα Σφακίων να κολυμπήσω μέχρι τη Γάβδο. Να σας ρωτήσω, το έχετε επαναλάβει αυτό στο παρελθόν, το έχετε ξανακάνει? Γιατί έχω διαβάσει λίγο το βιογραφικό σας, αλλά δώστε μας λίγο το στίγμα. Έχω κολυμπήσει μέχρι 26 χιλιόμετρα. Έχω περάσει το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής στο δεύτερο. Είναι ο Τωρονέος Κόλπος. Είναι από τους πιο ιστορικούς αγώνες. Πέρυσι, τέτοια εποχή το έκανα αυτό. Σε 7 ώρες το έκανα, 26 χιλιόμετρα. Και δύο μέρες μετά έψαχνα το επόμενο εγχείρημα που θα ήθελα να πετύχω. Σε συνδυασμό με τη θάλασσα εδώ πέρα στην Κρήτη, αποφάσισα ότι θα κάνουμε τη Γάβδο σε συνεργασία με τον Ορίζοντα για να ακουστεί ο σύλλογος αυτός. Το τονίζουμε αυτό γιατί βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Έχει βοηθήσει και στο παρελθόν και θα βοηθήσει αρκετούς. Θα πάμε και στο κομμάτι του Ορίζοντα. Θα πάμε και στο κομμάτι του Ορίζοντα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω και νομίζω το μπορεί να το ρωτήσει εύλογα και κάποιος από τους τηλεθεατές είναι ποιες τελικά μπορεί να είναι αυτές οι δυσκολίες, κύριε Βροντάκη, τις οποίες μπορεί να συναντήσει ένας άνθρωπος ο οποίος θα αποφασίσει τελικά να κολυμπήσει από τα Σφακιά μέχρι τη Γάβδο, που πιστέψε με πέρυσι το έκανα με καράβι, ας πούμε, 4 ώρες και απολάβανα εγώ τη διαδρομή και σκέφτομαι τώρα πώς μπορεί να είναι να το κάνει κάποιος κολυμπώντας. Σίγουρα οι δυσκολίες είναι αρκετές και 1 χιλιόμετρο να κολυμπήσεις μες στη θάλασσα είναι αρκετές οι δυσκολίες. Δεν ξέρεις τι καιρό θα συναντήσεις, τι ρεύματα θα έχει, κύμα, αέρας, προσανατολισμό. Εντάξει, θα έχουμε το καϊκί βέβαια δίπλα μας για συνοδεία, μη γίνει τίποτα. Με τον γιατρό θα είναι όλα οργανωμένα δηλαδή. Δεν μπορείς να πας δηλαδή μέσω πέλαγα μόνος σου να πας να κολυμπήσεις έτσι και προτείνω και σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε να μην ανοίγονται ανοιχτά μόνοι τους, χωρίς σημαδούρες, χωρίς κάποιο βοήθημα που γίνεται αυτό πολύ συχνά. Υπάρχουν πάρα πολλές βάρκες, πάρα πολλά καράβια. Η μαραθώνια κολύμβηση είναι ένα εκπληκτικό άθλημα, καθαρίζει το κεφάλι σου, μπορείς να κολυμπάς όμως κόστα-κόστα. Παραλία-παραλία. Με ασφάλεια, μη γίνει κάτι, ουμιγέννητο, να σε βγάλουν κατευθείαν έξω γιατί είμαι και ένα βαγοσώστης και βλέπω καθημερινά προβλήματα στη θάλασσα. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί κυρίως το καλοκαίρι, κύριε Βροντάκη, είναι μια περίοδος, ναι, μεν ευχάριστη. Όλοι θα πάμε ξέγνιαστοι στις παραλίες. Δεν έχουμε ακούσει και λίγα τι έχει γίνει τελευταία με πνιγμούς μικρών παιδιών. Και καλά κάνετε και στέλνετε το μήνυμα. Ωστόσο, όσον αφορά το εγχείρημα, σίγουρα αποτελεί ένα προσωπικό δικό σας στόχο. Αλλά αποτελεί και ένα στόχο, νομίζω, και για πολλούς, για όλους εμάς τους κριτικούς, που θέλουμε να είμαστε στο πλευρό σας. Τι θα κάνουμε, πώς θα βοηθήσουμε να είμαστε στο πλευρό σας, κύριε Βροντάκη, την επόμενη μέρα που θα επιχειρήσετε όλο αυτό?
Δώστε μας λίγο πληροφορίες. Να... Πώς θα βοηθήσετε? Να βοηθήσετε πολύ απλά. Προσπαθούμε να... Μέσω του ορίζοντα, ξαναλέμε, να αναδείξουμε τη δόρυση μυελού των οστών. Πώς θα βοηθήσετε? Πολύ απλά. Θα πάνε να κάνετε εξετάσεις. Αν είστε συμβατοί δότες, να χαρίσετε ζωή σε μικρά ή και μεγάλα παιδιά. Είναι κάτι που θέλατε να κάνετε από μικρός και όχι μόνο το κομμάτι της κολύμβησης, να κάνετε δηλαδή το διάπλο αυτόν από τα σφακιά μέχρι τη Γάβδο, αλλά είχατε και από μικρός το όνειρο να βοηθήσετε συμπολίτες μας που, όπως λέτε κι εσείς, το έχουν πραγματικά ανάγκη? Προσπαθώ να βοηθήσω τους πάντες, γιατί και εγώ δεν έχω περάσει καλά στη ζωή μου και έχω βοηθηθεί από αρκετούς, από την οικογένειά μου, από τους φίλους μου, από γνωστούς. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Δεν υπάρχει λόγος όμως να άγχους, γιατί το άγχος μας σκοτώνει πιο πολύ και μας αρρωσταίνει. Δεν χρειάζεται άγχος. Η ζωή είναι πανέμορφη. Κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο όμορφο είναι αυτό το τοπίο που το απολαμβάνουμε όλοι και εσείς μπορείτε να το απολαύσετε. Αυτό, προσπαθώ να λέω στους ανθρώπους όλους να μην αγχώνονται. Το πιο βασικό πράγμα απ' όλα, γιατί χρήματα, τώρα η καιρή με την οικονομική κρίση, όλα αυτά λέμε ότι μέσα από το άγχος βγαίνουν και οι αρρώστιες. Βγαίνουν οι καρκίνοι, βγαίνουν τα καρδιακά, βγαίνουν χίλια δυο πράγματα και το γνωρίζετε αυτό, δεν χρειάζεται να το λέω εγώ. Προσπαθώ να περάσω το μήνυμα από μέρους μου ότι μην αγχώνεστε, απολαύστε τη ζωή σας όπως το θέτετε εσείς. Όσο εγώ πιο επιθυμώ... σωστά γίνεται και όσο πιο όμορφα γίνεται, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό σε όλο τον κόσμο. Εννοείται, δεν χρειάζεται άγχος, χρειάζεται να έχουμε καθαρό μυαλό, να περνάμε όμορφες στιγμές. Πίσω σας βλέπω εκεί μικρά παιδιά, οικογένειες παίζουν και αν μπορούμε με τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Ιγκλεζάκη να ανοίξουμε και λίγο το πλάνο, κύριε Βροντάκη, να δούμε και την παραλία στην οποία βρίσκεστε, να πάρουμε λίγο άρωμα από τα Χανιά. Να το ανοίξουμε το πλάνο. Και με αυτό το πλάνο που θα δούμε, και με αυτό το πλάνο, κύριε Βροντάκη, που θα δούμε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ξέρετε ότι θα είμαστε στο πλευρό σας. Είπαμε Παρασκευή 21 Ιουνίου ξεκινάει ο μεγάλος σας αυτός αγώνας. Απέναντι, 6 ώρα το πρωί από τη χώρα των Σφαγείων. Σωστά, από τη χώρα των Σφαγείων. 6 ώρα το πρωί από τη χώρα των Σφαγείων, μάλιστα. Θα φτάσετε στη Γάβδο με ένα σκοπό. Πρώτο ο Θεός. Πρώτο ο Θεός. Όλα καλά θα πάνε. Από ό,τι σας βλέπω και σε φόρμα διατηρήστε και μια χαρά είστε και τον Αβαγωσό τι κάνετε. Επομένως, όλα θα πάνε καλά. Όλα είναι με το μέρος σας. Όλα θα πάνε καλά, όλα. Την υγειά μας να έχουμε και όλα πηγαίνουν καλά. Να είστε καλά, κύριε Βροντάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ και με αυτές τις εικόνες και βεβαίως τα όμορφα λόγια αυτού του Ναυαγωσώστη, ο οποίος θα επιχειρήσει το ακατόρθωτο για πολλούς, θα κλείσουμε να